Ευχαριστώ πολύ, κύριε, για καλή εκπαίδευση της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ και για τα καλά σας λόγια και για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει στο Φεστιβάλ και του συνεργάτη σας, τον κύριο Πρωτούλη και τον κύριο Βουγιούκα. Έχω να σας ανακοινώσω και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, περήφανος θα έλεγα, ότι το Φεστιβάλ Αιγαίου ήδη προς τη δεύτερη διοργάνωσή του πέτυχε να έχει επίσημες συνεργασίες με τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ευρώπη και στην περιοχή μας. Θα έχουμε επίσημο συνεργάτη μας το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Animation της Λειψίας. Είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ που γίνεται στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Οι Γερμανοί συναδελφοί μας, μάλιστα, θα μας επιλέγουν και θα στέλνουν στο Αιγαίο την αιχμή της τεχνολογίας στα ντοκιμαντέρ, που είναι η χρήση animation, 3D animation, τρισδιάστατων δηλαδή αναπαραστατικών τεχνικών για ντοκιμαντέρ. Συνεργαζόμαστε επίσης με το φεστιβάλ του Sheffield, που είναι το δεύτερο μεγάλο φεστιβάλ στην Ευρώπη, και οι συνάδελφοί μας από το Sheffield θα επιλέγουν τις καλύτερες ταινίες νέων δημιουργών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεργαζόμαστε επίσης με τα φεστιβάλ της Πολωνίας, της Μάλτας και της Παλαιστίνης σε μια προσπάθεια να φέρνουμε τον τρίτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη εδώ στο Αιγαίο, σε όλα μας τα νησιά, ταινίες από τις εθνικές σχολές της Ευρώπης αλλά και από την Αμερική και από την Ασία, έτσι ώστε να είμαστε ικανοποιημένοι αν στις 29 Σεπτεμβρίου κάνουμε έναν απολογισμό και πούμε ότι εκτός από τους ντόπιους, εκτός από τους δικούς μας ανθρώπους όλα τα νησιά που θέλουμε να τους γνωρίσουμε με τον σύγχρονο κινηματογράφο και μάλιστα χάρη στην οικονομική υποστήριξη της περιφέρειας οι προβολές όλες είναι χωρίς εισιτήριο, να κάνουμε και έναν απολογισμό και να πούμε κάποιοι επισκέπτες στο νησί είτε παρέτειναν την παραμονή τους για μια, δύο μέρες, είτε ακόμα καλύτερα ήρθαν εκείνη την περίοδο στα νησιά προκειμένου να συνδυάσουν τις διακοπές τους ή την ξεκούρασή τους για ένα τρίμερο με κινηματογράφο υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη συνεργασία μας και με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήμουνα σήμερα το πρωί στις 9 η ώρα. Γιατί θέλουμε η δημιουργία ταινιών, οι προβολές στο φεστιβάλ να γίνουν υπόθεση όλης της τοπικής κοινωνίας. Με πολύ χαρά θα δούμε και θα εργαστούμε μαζί με τους συνεργάτες εκπαιδευτές του φεστιβάλ σε 3 τριήμερα εργαστήρια στα οποία θα διατεθεί και τηλεοπτικός κινηματογραφικός εξοπλισμός. Και θα υπάρχουν οι κατάλληλοι εκπαιδευτές οι οποίοι θα διδάξουν όχι μόνο τη χρήση των τεχνικών των μηχανημάτων αλλά και τις τεχνικές δημιουργικής ανάπτυξης των ταινιών. Έως τις 31 Μαρτίου θα δεχόμαστε τις ιδέες, τις συμμετοχές νέων ηλικίας 15 χρονών και άνω. Ένα μεγάλο γκρουπ θα δημιουργηθεί από τους μαθητές των γυμνασίων και των οικείων, αλλά επίσης είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε και φοιτητές αλλά και ανθρώπους που θα θέλουν να πάρουν μέρος, να πάρουν μυρωδιά, να το πω, να συμμετάσχουν στην παραγωγή ταινιών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος ο καθηγητής Πάρης Τσάρτας, με μήνυμά του επιβεβαιώνει τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του φεστιβάλ και για την επόμενη χρονιά. Οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου διέθεσαν εμπειρία, διέθεσαν ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους. Θυμάστε ότι οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας παρήγαγαν τον περασμένο Δεκέμβριο καθημερινά 7 λεπτή εκπομπή η οποία προβλήθηκε στην κρατική τηλεόραση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους σταθμούς τους τοπικούς στο Αιγαίο, οι οποίοι με γενναιοδορία προσέφεραν και τηλεοπτικό χρόνο και υποστήριξη.
την κρατική τηλεόραση αλλά και τους ιδιωτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμπέλειας που πρόβαλαν το σποτ, και η προβολή η πανελλήνια του σποτ και γενικά η προβολή του φεστιβάλ έχει ένα στόχο να καταφέρει δίπλα στα ονόματα Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Φούρνη, Λίμνος να προσθεθεί σιγά σιγά και η σήμανση Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ταυτότητα πια των αυτοδιοικητικών μονάδων, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των ίδιων των νησιών μας, για κάθε έναν επαγγελματία ο οποίος δραστηριοποιείται και στον τουρισμό αλλά και στην παραγωγή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τώρα με την δεύτερη διοργάνωσή μας, η οποία είναι μεγαλύτερη, η οποία θα έχει και τις καλύτερες ταινίες παραγωγής του 2014 και του 2013. Ήδη σας ανακοινώνουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει και τις 5 ταινίες ντοκιμαντέρ που ήταν υποψήφιες για τα Όσκαρ του 2014. Θα θυμάστε ότι είχαμε τη βραβευμένη με το Όσκαρ ντοκιμαντέρ τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς επίσης και τις υποψήφιες, και έχουμε ήδη επαφές με την Κωνσταντινούπολη, με τη Σμύρνη και με την κινηματογραφική κοινότητα της Τουρκίας, ώστε με το δικό τους κριτήριο να φιλοξενούμε στο Φεστιβάλ του Αιγαίου και ταινίες από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς από το γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο για την συνεργασία, την άριστη που είχαμε. Ήδη το website του Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε και είναι δίγλωσσο, είναι και στην αγγλική γλώσσα, και μέσα από το site του Φεστιβάλ θα ανακοινώνονται όλα τα νέα μας και όλες οι δραστηριότητες. Θα δείτε και στο δελτίο τύπου που έχουμε ότι για να κατοχυρώσουμε τον μοναδικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ μας σε όλη την Ευρώπη, τα βραβεία που σας ανακοίνωσε ο κύριος Γιακαλής είναι για την καλύτερη ταινία ιστορικού ντοκιμαντέρ. Στο πρόγραμμά μας των 65 ταινιών, οι κάτοικοι των νησιών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα είδη ντοκιμαντέρ. Όμως, στο διαγωνιστικό μας τμήμα, το βραβείο θα δίνεται για την καλύτερη ταινία ιστορικού ντοκιμαντέρ. Και θα είμαστε ευτυχείς εάν, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πρόσωπα, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θελήσουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια αθλοθετώντας βραβεία, τα οποία βραβεία, επειδή θέλουμε να είναι μια ανοιχτή συνεργατική προσπάθεια των κατοίκων των νησιών, του δημόσιου τομέα στα νησιά, της αυτοδιοίκησης, αλλά και των επιχειρήσεων, όπως έχουμε και το Πανεπιστήμιο, θα μπορεί να είναι και βραβεία τα οποία θα φέρουν το όνομα του χορηγού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ανταποδίδει το φεστιβάλ με όλη αυτή τη δράση της δημοσιότητας, να ανταποδίδει στο χορηγό τα οφειλόμενα. Διότι το φεστιβάλ το ίδιο για την επικοινωνία του θα εξασφαλίσει το κοινό στις 18 αίθουσες. Θεωρούμε όμως ότι είναι αποστολή αυτού του πολιτιστικού θεσμού να γυρίσει πίσω στην τοπική κοινωνία, σε καθέναν άνθρωπο που μοχθεί και δραστηριοποιείται όχι μόνο για τον πολιτισμό αλλά κυρίως για την ανάπτυξη, να επιστρέψει πίσω το φεστιβάλ εκείνο το τμήμα δημοσιότητας και προβολής, ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των νησιών. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις και προσπάθειες. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ η προβολή αυτού που σας είπε ο κύριος Γιακαλής, και κυρίως ότι έχουμε, γιατί είναι το φεστιβάλ είναι της κοινωνίας. Θα ντυθεί, θα ονοματιστεί κάθε βραβείο με το όνομα του χορηγού του. Είμαστε σε καλό δρόμο. Κοιτάξτε, αυτή τη φορά
θα πάμε σε νησιά όπως τα Ψαρά και η Φούρνη, που δεν είχαμε πάει. Θα εξασφαλίσουμε στη Λέσβο αίθουσες και στην Ερεσό και στο Μόλιβο, αλλά και στο κέντρο. Θα εξασφαλίσουμε δεύτερη και τρίτη αίθουσα στη Χίο. Έχουμε συνεργασία με το Ομήριο, αλλά θα έχουμε και την αίθουσα του Ιδρύματος Τσάκος και την αίθουσα του Πανεπιστημίου. Στη Σάμο θα έχουμε δύο αίθουσες για να καλύψουμε και τις δύο πόλεις και αυτό το κάνουμε για να απλωθεί σε όλα μας τα νησιά η δυνατότητα της επισκεψιμότητας και ντόπιων και ξένων τουριστών και των φίλων μας από απέναντι. Επίσης, ότι το χειμώνα όλοι οι καλεσμένοι σκηνοθέτες ήταν εδώ στην Λέσβο. Από αυτή τη δεύτερη διοργάνωση οι μισοί καλλιτέχνες θα απευθυνθούν και θα παρουσιάσουν το κοινό τους στη Λέσβο και οι άλλοι στη Χίο. Πάντοτε θα κρατάμε μια βασική αναφορά στη Λέσβο, αλλά όσο μεγαλώνει το φεστιβάλ θα πηγαίνουμε σε όλα τα νησιά. Επίσης, κύριε Σπυρόπουλε, και για τις θερινές προβολές που έχουμε πει. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα σας ανακοινωθούν προφεστιβαλικές προβολές σε συνεργασία με θερινούς κινηματογράφους αλλά και αίθουσες που θα γίνονται σε όλα μας τα νησιά. Αγάπη να έχει. Να μην έχει πιάσει ποτέ του κινηματογραφική κάμερα. Να μην του έχει περάσει ποτέ του από το μυαλό ότι μπορεί ο ίδιος να γίνει σκηνοθέτης μιας ταινίας. Αγάπη να έχει για τον τόπο του, για την ιστορία του τόπου, για τις παραδόσεις του τόπου, κέφι να έχει να αντικρίσει τα σύγχρονα προβλήματα, γιατί δεν θέλουμε μόνο να καταγραφούν ιστορίες που ξεχνιούνται, και θα του δοθούν όλες εκείνες οι ενθαρρύνσεις και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες για να την ολοκληρώσει. Θα ξεκινήσουμε 4, 5, 6 Απριλίου το πρώτο σεμινάριο. Έχουμε ορίσει μόνο το τρίτο σεμινάριο που θα γίνει 5, 6, 7 Σεπτεμβρίου, διότι το δεύτερο, το ενδιάμεσο, θα το κάνουμε σε χρόνο που θα είναι διαθέσιμοι και οι συμμετέχοντες. Και έτσι με αυτά τα τριήμερα σεμινάρια και με τη διαρκή υποστήριξη που θα έχουμε στο ενδιάμεσο, θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο Περιφερειακό Ταμείο οι συμμετέχοντες και να δηλώνουν για πότε και πόσο καιρό θέλουν να παίρνουν τον τεχνικό εξοπλισμό στον οποίο θα τους έχουμε ήδη μοιήσει πώς το χρησιμοποιούν. Μπορούμε να υποστηρίξουμε μέχρι 35 συμμετοχές με επαγγελματισμό. Ναι, ωραία. Γιατί θέλουμε να είναι μια συμβουλευτική. Αυτό θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητας. Και επίσης θα γίνει και μια πρώτη αξιολόγηση. Όμως, όσους δεν μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε ή εκείνους τους δημιουργούς από την περιοχή ή τους φίλους του κινηματογράφου που έχουν δημιουργήσει τη δικιά τους ταινία, θα τις περιμένουμε τις ταινίες τους έως τις 30 Απριλίου να τις υποβάλουν στην Επιτροπή. Διατηρούμε μόνο, όχι το δικαίωμα, τη δυνατότητα η επιλογή να είναι κάποιο επίπεδο. Δηλαδή να μην είναι απλώς ένα βίντεο. Στις 31 Μαρτίου θα δημοσιευτεί η διεθνής δημόσια πρόσκληση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη προκειμένου να έχουμε συμμετοχές στο διαγωνιστικό μας τμήμα. Ο στόχος μας είναι και στα Ψαρά και στους Φούρνους και στην Ικαριά και εδώ στη Λέσβο και στη Χίο να φτιάξουμε μέσα στο φεστιβάλ νησίδες ντόπιας παραγωγής και μάλιστα θα είμαστε περήφανοι να τα καταφέρουμε νεανικής παραγωγής. Έτσι δένεται το φεστιβάλ με την κοινωνία και με τους θεσμούς της εκπαίδευσης. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που θα είναι μόνο για τους συνεφίλ, που θα είναι μόνο
για όσους θα έρχονται για μια-δυο μέρες. Θέλουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ για όλη την κοινωνία. Έτσι βέβαια κατακτιέται και το γεγονός ότι είναι δικό του το φεστιβάλ. Πολύ σωστά. Αλλά και υπάρχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει νέος κόσμος που ασχολείται, τον αρέσει. Το έδειξα άλλωστε την προηγούμενη φορά. Γιατί στείνεται βήμα με βήμα. Η έναρξη και η λήξη του φεστιβάλ θα έχει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα είναι έκπληξη. Δηλαδή όλη η πόλη και στα δυο νησιά και στη Λέσβο και στην Χίο, αλλά έρχονται και οι Σαμιώτες οι οποίοι συνδυάζουν ένα μουσικό φεστιβάλ που κάνουν εκεί με προφεστιβαλική εκδήλωση που θα τους στείλουμε μουσικό ντοκιμαντέρ. Οι ενάρξεις, συνήθως τα λέμε η τελετή έναρξη και η τελετή λήξης. Η πρώτη μέρα και η τελευταία μέρα του φεστιβάλ θα συνδυαστούν με δόσεις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, ανοιχτές, που θα είναι έκπληξη.